Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκό κορμό με τρία υλικά. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και πολύ νόστιμο. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Θέλουμε 1,5 πακέτο μπισκότα τιμπέ, μία μερέντα 400 γραμμαρίων στη συσκευασία και 200 ml κρέμα γάλακτος πλήρες που είναι για να φτιάξουμε σαντιγί. Εγώ έχω αυτή έχω πάρει. Είναι 500 ml, δεν θα τη βάλουμε όλη, θα βάλουμε μόνο τα 200 ml μέσα. Πάμε να το φτιάξουμε. Για να ξεκινήσουμε, παίρνουμε τον μπολ μας, το βάζουμε στη ζυγαριά μας ή κάπου τέλος πάντων να μετρήσουμε τα 200 ml από την κρέμα γάλακτος. Ωραία. Παίρνουμε το μίξερ μας και αρχίζουμε και το χτυπάμε στη δυνατή ταχύτητα μέχρι να γίνει σαντιγί. Και όπως βλέπετε και αφού έγινε η σαντιγί μου, παίρνω τη μερέντα, την ανοίγω και τη βάζω μέσα στη σαντιγί. Αφού την έβαλα μέσα, θα πάρω πάλι το μίξερ μου και θα αρχίσω να την χτυπάω πάλι για να ενώσω αυτά τα δύο υλικά μαζί. Και αφού ανακατευτήκανε, θα αρχίσω τώρα να παίρνω τα μπισκότα μου και να τα σπάω μέσα στο μείγμα, όπως κάνουμε με τους κορμούς. Ανακατεύω. Ανακατεύω καλά. Και αφού είναι έτοιμο, παίρνω μία λαδόκολα, την απλώνω κάτω . Ρίχνω μέσα το μείγμα μου και τώρα το δουλεύω με την λαδόκολα για να μπορώ να το κάνω ένα ωραίο στρογγυλό σαλάμι. Ο κορμός μου είναι έτοιμος, τον βάζω στο ψυγείο στην κατάψυξη περίπου για 4 με 6 ώρες να παγώσει καλά για να μπορέσουμε να το σερβίρουμε. Πάμε να το βάλουμε. Μετά από 4 ώρες και αφού πάγωσε ο κορμός μας καλά, μπορούμε να τον κόψουμε. Το μυστικό για να κόβετε τον κορμό εύκολα είναι να βουτάτε το μαχαίρι σε νερό που βράζει. Τώρα εγώ δεν το έχω κάνει βέβαια, αλλά επί το πλείς τον κόβετε. Τον βλέπετε τον κορμό, είναι πιο ανοιχτό σε χρώμα από την κλασικός κορμός που τρώμε, είναι πολύ εύκολος, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και οικονομικός και με λίγα υλικά. Τα ακριβή υλικά βρίσκονται στα σχόλια του βίντεο και αν το φτιάξετε σας εύχομαι καλή επιτυχία!